Για αυτές τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα. Πάμε στον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη. Σχεδόν σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση υπάρχουν αναφορές για τις δηλώσεις του κυρίακου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα Μέρκελ και το κάλεσμά του για πιο σκληρή στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα Σαμπάχ μιλάει για κάλεσμα σκάνδαλο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τη Μέρκελ. Ζήτησε από τις Βρυξέλλες να τηρούν πιο σκληρή στάση στην Άγκυρα. Γράφει χαρακτηριστικά. Περίμεναν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδεχθεί τους χάρτες. Δεν γνωρίζουμε. Αυτό αναφέρει τουλάχιστον η φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Παρόμοιο τίτλο έχει η εφημερίδα Τακβίμ και μιλάει για αλαζονικό κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως φαίνεται ότι και βεβαίως και η Χουριέτ και άλλες ιστοσελίδες όπως και τις εφημερίδες Σοζού έχουν παρόμοιους τίτλους. Ιδιαίτερα ενοχλημένοι από την σκληρή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια η ενόχληση είναι για τις δηλώσεις αυτές. Όμως υπάρχει ενόχληση και για την Ελλογαλλική Συμφωνία και την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, ακόμη και για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδία και η Αραβία. Όλη αυτή η εικόνα της Ελλάδος έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα την Τουρκία και αυτό φαίνεται και στις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, αλλά και στους τίτλους των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.